guys, πώς είστε. Είμαι η Ευαγγελίνα Βόσνου και αυτή είναι η εκπομπή K-Pop Stars. Μαζί μας φυσικά έχουμε τα Samsung Galaxy A-Series Awesome is for Everyone. Σας έχω ου, πάρα πολλά νέα για τους EXO, τους Monsta X, τους NCT, τους GOT7, σας έχω new entries και αγαπημένα throwback και φυσικά fun fact για την Νότια Κορέα. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Για όσους δεν το θυμούνται ή δεν το ξέρουν, θέλω να σας ενημερώσω ότι οι Monsta X ετοιμάζουν το νέο τους comeback με, άλπου, με το άλμπουμ One of a Kind, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες μάθαμε ότι ο αγαπημένος μας αρχηγός, ο Σονού, θα κάνει ένα διάλειμμα και δεν θα συμμετέχει στις διάφορες ενέργειες που θα κάνει το group. Αν αναρωτιέστε το γιατί, ε, θα σα το πω εγώ αμέσω. Τον Ιούλιο που μα πέρασε, ο Σονού έπαθε αποκόλληση του αριστερού αμφιβληστροειδού και έπρεπε να μπει πολύ γρήγορα στο χειρουργείο. Η επέμβαση είχε επιτυχία και από τότε ο αγαπημένο μα νου νου ε, πηγαίνει πολύ συχνά για check-up, διότι αυτή η πάθηση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γιατρευτεί τελείω. Πρόσφατα, καθώ ετοιμάζονταν για το νέο του άλπουμ, εκτέθηκε σε δυνατό φω και αμέσω τον πήγαν στο νοσοκομείο που τη δόθηκε και η κατάλληλη θεραπεία. Ωστόσο, οι γιατροί του πρότειναν έτσι να μείνει λίγο στο σπίτι και να ξεκουραστεί για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση του. Η Starship Entertainment βάζει πρώτα την υγεία των idol της και έτσι αποφάσισαν να ακούσουν τους γιατρούς και στο promotion του One of a Kind να συμμετέχουν μόνο τα πέντε μέλη και από τον έναν leader στον άλλον, αφού θέλω να σας μιλήσω για τον Τεγιόν. Σε πρόσφατο live του, έκατσε και άνοιξε την καρδιά του στους φαντς και αποκάλυψε πως το παρελθόν έχει υπάρξει θύμα σχολικού εκφοβισμού και πως ψυχολογικά είναι έτσι μία στα πάνω του, μία στα κάτω του. Έχει πολλά mood, mood swings και όλα τα βλέπει είτε άσπρα είτε μαύρα. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο για τον Τεγιόν και ο Λασοβιώνη βιώνει προσπαθεί να τα αποτυπώνει μέσα από τα τραγούδια του νομίζω μετά από αυτό. Ε, θα ακούμε το Dark Clouds και θα σκεφτόμαστε όλα όσα έχει περάσει. Αλλά σας πω κάτι, με αυτά τα τραγούδια δεν αισθάνεται μόνος γιατί απευθύνεται στους φανς του και έτσι έχει κάποιος να τους υποστηρίζουν. Ε, εντάξει, είναι πολύ γλυκό. Παραδεχτείτε το. Πολύ γλυκό είναι και το γεγονός ότι ο Τεγιόν είναι μεγάλος φαν του Μπέκιόν. Μαζί κυκλοφόρησαν το τραγούδι Ρόε στο λογαριασμό του Τεγιόν στο SoundCloud. Δεν είναι official τραγούδι των Super M, αλλά ένα, ένα ντουέτο το οποίο έχει συμβάλει ο ίδιο και στου τοίχου και στη σύνθεση. Ε, οι δύο και οι pop stars εκφράζουν συχνά με μικρέ έτσι πράξει τη συμπάθεια και τη λατρεία που έχουν ο ένα για τον άλλον. Ο Μπεκιόν, για παράδειγμα, όταν γύριζε το βίντεο κλίπ του Μπάμπι, ε, επισκέφτηκε ένα τεράστιο ενιδρίο και η πρώτη του σκέψη ήταν να τραβήξει φωτογραφία για να τη στείλει στον Τεγιόν. Έκανε συνειρμό δηλαδή, επειδή ο Τεγιόν έτσι αγαπάει πάρα πολύ τα ψάρια και τη θάλασσα και μάλιστα έχει το δικό του μικρό ενιδρίο γεμάτο γαρίδε. Να δείτε. Από την άλλη τώρα, ο Τεγιόν δείχνει συχνά ότι είναι φαν του αγαπημένου του leader, ειδικά όταν μέσα από live που έκανε, το του, ε, μέσα από live του έκανε reaction ε, στο Bambi και φάνηκε πόσο μα πόσο τρελαμένο είναι με αυτό το τραγούδι. Προσπάθησε να κάνει ό,τι κάνει και ο Μπικιόν στο βίντεο κλιπ, ενώ αναρωτήθηκε και πώς μπόρεσε να φτάσει και να ερμηνεύσει τέλεια τις νότες του τραγουδιού. Νομίζω εντάξει, όλοι τρελανόμαστε να βλέπουμε τα idols είτε από ίδιε εταιρείε είτε από διαφορετικέ να κάνουν παρέα και να θαυμάζουν ο ένα τη δουλειά του άλλου. Έτσι γίνεται και με τη λίστα από τις Blackpink που χώρισε το kickback των WayV στο show Youth With You. Το οποίο όμω πρώτα έχει κάνει πρόβα με τον Τέν. Θα σα πω βέβαια πω δεν είναι η πρώτη φορά που η Λίσσα κάνει cover τραγούδι τον NCT, αφού σε προηγούμενο επεισόδιο του show είχε χορέψει το Kiki των NCT 127. Ε, μετά από όσα σα είπα, πείτε μου, δεν επιβάλλεται να πάμε να ακούσουμε το kickback των Wavy και το φαντασία των Mosta X. Έτσι, για να μεταφέρουμε λίγο θετική ενέργεια στο σονού και για να, ανεβά... να ανεβούμε έτσι και οι ίδιοι. Φύγαμε μαζί με τα Samsung Galaxy A-Series Awesome is for Everyone. Here I am again και θυμάστε που σας έλεγα πριν πόσο μου αρέσει να βλέπω τις φιλίες μεταξύ των αγαπημένων μας K-pop stars. Ε, αυτή τη φορά με τρέλαναν οι Sony και ο Μπαμπά των God Seven που γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά του που έχουν την ίδια ημέρα. Και οι δύο είναι γεννημένοι δηλαδή στι 2 Μαου. Βέβαια διαφορετική χρονιά, αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έζησαν μαζί λοιπόν τα κεράκια τη τούρτα του και ανέβασαν διάφορε φωτό στα social media του. Ο Μπαμ Μπαμ, ειδικά μετά από αυτά τα γενέθλια, υποστήριξε πω πέρασε τόσο καλά που νιώθει ότι ξαναγεννήθηκε. Fun fact και η Σον Μη και ο Μπαμ ήταν και είναι στην ίδια εταιρεία. Παλιά ανήκαν στην JYP και τώρα είναι στην Unbeast Company. Θα μείνω στην Σόμι γιατί το αποψινό throwback είναι το Gassinah. Λίγα background infoς πρώτα, η Σαν Μι έκανε τον τεμπούτο της το 2007 μέσα από το girl group Wonder Girls αλλά το 2010 έφυγε για να κυνηγήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Τρία χρόνια μετά επέστρεψε στη δισκογραφία και ξεκίνησε τη δική της solo καριέρα. Το 2015 ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στις Wonder Girls, αλλά χωρίς ιδιαίτερη τύχη, μιας και το group το 2017 διαλύθηκε. Τότε ήταν που έφυγε και από την JYP και πλέον βρίσκεται στην εταιρεία Ambis Company. Η Son Me έχει μείνει στην ιστορία της και pop όχι απλά επειδή τα τραγούδια της γίνονται τεράστιες επιτυχίες, αλλά γιατί δημιούργησε το δικό της είδος μουσικής, το λεγόμενο Son Me Pop. Το είδος αυτό συνδυάζει την K-pop με pop, rock, jazz, ηλεκτρονική, ρέτρο μουσική, αλλά και στη παραδοσιακών κορεατικών οργάνων. Χαρακτηριστικό τραγούδι Sonmi Pop είναι το Κασινά που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2017 έπειτα από την διάλυση των Wonder Girls και μετά τη λήξη του συμβολέου της με την JYP. Το τραγούδι βρέθηκε στην 32η θέση των κομματιών με τις καλύτερες πωλήσεις του 2017, αφού μόνο στην Νότια Κορέα ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο downloads. Βρέθηκε στην πρώτη θέση του Gaon Digital Chart και στην τρίτη θέση του US World Digital Sales Chart του Billboard. Ενώ στα 7 βραβεία, βραβεία Gaon αναδείχθηκε ως το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. Τον Κασινά σαν λέξη έχει δύο ορισμού. Τα αγκάθια που έχουν πάνω στα λουλούδια αλλά και μια δήλωση αποχαιρετισμού που αποτυπώνονται και, και οι δύο μέσα από τη χορογραφία του τραγουδιού. Επίση, στα κορεατικά, τον Κασινά έχει κάπω μια έτσι πιο υποτιμητική έννοια, α πούμε, καθώ με αυτή τη λέξη χαρακτηρίζουν τι γυναίκε ω σκύλε. Βέβαια, η εταιρεία τη και η ίδια έχουν αρνηθεί τις δηλώσει του τραγούδι σχετίζεται με αυτή την υποτιμητική έννοια. Στο βίντεο κλιπ βλέπουμε δύο διαφορετικές μορφές της Σον αυτή της cute κοπέλας που χορεύει και περνάει τέλεια στο δωματιό της, και αυτή της ιρίνας που με πολύ έτσι εσυσιασμό δέχεται τα πυρά του όπλου που η ίδια κρατάει. Κάθε φορά που λέει live, αυτό το κομμάτι, αυτό το κομμάτι μετατρέπεται σε επικίνδυνη και ακαταμάχητη γυναίκα. Ωστόσο, νομίζω πως αυτό το performance έχει μείνει στη μνήμη όλων μας και είναι, το ντουέτο που έχει κάνει με τον Τεμίν που εμφανίστηκε ο ένας στο act του άλλου στα βραβεία του μάμα του 2017. Τι, δεν το θυμάστε? Για δείτε το. Iconic, πραγματικά. Πριν να σας αποχαιρετήσω όμως, να σας πω δύο μικρά έτσι fun fact για τη Νότια Κορέα. Αρχικά δεν παίζει να γνωρίζετε ότι είναι νόμος στη Νότια Κορέα τα, online shopping και οι κινήσεις μέσω e-bagging να γίνονται έτσι χρησιμοποιώντας μόνο το Internet Explorer. Στην αρχή όταν το διάβασα λέω... Τι λένε, γιατί, αλλά μετά σκέφτηκα ότι είναι μία από τις χώρες με το πιο γρήγορο ίντερνετ και η ρέμισα γιατί σίγουρα δεν θα έχει καμία σχέση με μας που σέρνεται αυτό το πρόγραμμα. Δεύτερο και τελευταίο fun fact είναι ότι αντί να σε ρωτήσουν αν είσαι καλά στην Νότια Κορέα, είναι πιο πιθανό να σε ρωτήσουν αν έχει φάει καλά. Με αυτόν τον τρόπο θα γαιρετήσει θα γερετήσει ένα Κορεάτη. Οπότε, αν ποτέ σκεφτείτε, επισκεφτείτε αυτή τη χώρα, μην σα κάνει εντύπωση αυτή η ερώτηση. Αυτά. Κάπου εδώ να σα πω ότι η εκπομπή K-Pop Stars έφτασε στο τέλο τη. Είμαι η Βαγγελίνα Βόσνου και φυσικά θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, ίδια ώρα στο ίδιο μέρο. Για περισσότερα μουσικά νέα και πολλά ακόμα, επισκεφτείτε το mat.gr. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, φιλά και πολλά. Bye!